Σε σχέση με τα ακίνητα, η εκτίμησή μας είναι ότι μετά την μείωση του ορίου της αντικειμενικής αξίας σε ατομική βάση από τις 400 στις 200.000 για την υπαγωγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας, δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους και ιδίως φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες και δεν μπορείς να συνδέεις την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων πέραν των δημοτικών, εν πάση περιπτώσει των συνδεδεμένων απόλυτα με τον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης, με τους μηχανισμούς αυτούς οι οποίοι έχουν άλλο σκοπό.